θα πάμε στο Βαρβάκιο Λύκειο, που ανέβασε, προσέξτε, καταπληκτική δουλειά να κάνετε κι εσείς τέτοια. Πριν από λίγες μέρες, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένη στο Τζιμ Μόρισον και το Ρεμπό. Εκεί πήγε η Αμαλία η Κολονέλου και πάμε να δούμε τι κλίμα επικράτησε. Πάμε, πάμε. Φύγαμε. Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Ρεμπό, τη ροκ ιδεολογία και το θέατρο του παραλόγου, ολοκληρώνει φέτος το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα το Βαρβάκιο Λύκειο. Νεαροί μαθητές δημιούργησαν μια θεατρική παράσταση χωρισμένη σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει παρουσίαση της ζωής και του έργου του Ρεμπό και του Τζιμ Μόρισον. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάζεται η φαλακρή τραγουδίστρια του Ιονέσκο. Η κυρία Νάγια Καζολέα Ταβουλάρη, υπεύθυνη της παρουσίασης, μας είπε. Το θέμα το σημερινό είναι, καταρχήν η εκδήλωση είναι σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην ποιητική του Αρτύρου Ρεμπό σε συνδυασμό με τη ροκ μουσική. Και το δεύτερο μέρος είναι θεατρικό, είναι παράσταση της φαλακρής τραγουδίστριας του Ιονέσκο. Είναι διπλό. Με την συμμετοχή τους τα παιδιά έμαθαν να δημιουργούν, να αυτενεργούν, έμαθαν να διερευνούν τις πηγές. Υπάρχει ένα τεράστιο όφελος παιδευτικό από άποψης διερεύνησης των πηγών και των βιβλίων των σχετικών με την ροκ μουσική και το Ρεμπό. Και βέβαια όλη αυτή η δημιουργικότητα που βγήκε πάνω στη σκηνή και οι ευαισθησίες που κάθε παιδί μπόρεσε να βγάλει πάνω στη σκηνή. Η υπεύθυνη της παράστασης, καθηγήτρια Αγγελική Μέρου, είπε στην κάμερα του πρωινού καφέ. Δεν επέλεξα από την αρχή ένα συγκεκριμένο συγγραφέα, γιατί δεν είχα πρόθεση να ανεβάσω κάποιο θεατρικό έργο. Απλά μέσα στο μάθημα, κάνοντας θεατρικό παιχνίδι και διδάσκοντας τον Ιονέσκο σαν μάθημα, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος, βγήκε από εκεί ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τους μαθητές και να το κάνουμε παράσταση στο σχολείο μας. Και επειδή είμαστε τμήμα που διδάσκουμε τα γαλλικά στο σχολείο μας, γι' αυτό ανεβάσαμε έναν ξένο συγγραφέα. Οι συντελεστές της παράστασης είναι κυρίως οι μαθητές. Δηλαδή, οι μαθητές, καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι υπήρχε πλήρη συλλογικότητα στην ομάδα. Μόνο οι μαθητές ήταν αυτοί που ενήργησαν για τα σκηνικά, για τη μουσική επένδυση του έργου, για τα κοστούμια, για όλα. Δηλαδή, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό από εκπαιδευτικής πλευράς το γεγονός ότι τα παιδιά δούλεψαν συλλογικά και έβγαλαν κάποιο αποτέλεσμα. Ποίηση και θέατρο, λοιπόν, από νεαρούς μαθητές που αποδεικνύουν ότι το σχολείο ως θεσμός δεν παρέχει απολιθωμένη μουσιακή γνώση, αλλά τολμά, σαν ζωντανός οργανισμός ανοιχτός στην πρωτοπορία, να ασχολείται με αιρετούς ποιητές, ροκ μουσική και θέατρο του παραλόγου. Thank you.